Δεν πάει άλλο. Αυτό τονίζουν εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι οποίοι απαντούν με δυναμικές κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο στις 2 Μαρτίου. Ούτως ώστε να πιέσουμε την κυβέρνηση να καταλάβει το πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουμε. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάμε σαν πρόβατα σε σφαγή σε μια σεζόν που όλα τα μηνύματα λύχνουν ότι θα είναι επιτυχημένη. 80.000 συνάδελφοί μας είναι εκτός ταμείου ανεργίας. Δεν μπορεί να ξεκινήσει η σεζόν και αυτοί οι άνθρωποι να είναι στον αέρα. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει θέση. Όπως υποστηρίζουν χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι, δεν έχουν πάρει επίδομα ανεργίας με ευθύνη του κράτους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το επίδομα ανεργίας έληξε τον Ιανουάριο, με συνέπεια να τίθεται θέμα επιβίωσης μέχρι τον Μάιο ή τον Ιούνιο, οπότε θα πιάσουν δουλειά. Δεν γίνεται να έχει λήξει χρηματοδότηση σε όσους καταφέραν να την πάρουν, που είναι πολύ λίγοι, τέλος Γενάρη ή τέλος Δεκέμβρη, και να μας λένε ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα μέχρι να ξαναπιάσουμε δουλειά. Η πλειοψηφία των συναδέλφων μας θα πιάσει δουλειά Μάιο ή Ιούνιο. Άρα ζητάμε μέτρα στήριξης των εργαζομένων μέχρι να πιάσουν δουλειά. Οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό, τουρισμό, ξενοδοχοϋπάλληλοι είμαστε χωρίς κάλυψη αυτή τη στιγμή, χωρίς εισόδημα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ανάλογα με την απασχόληση πρέπει να υπάρχει και ο χρόνος επιδότησης για τον ανέργον. 2 του Μάρτη, όλοι στους δρόμους. Η ατμομηχανή της βιομηχανίας της Ελλάδος αυτή τη στιγμή είναι ακάλυπτη. Ο κόσμος πεινάει. Πεινάει κυριολεκτικά, πρέπει να ακουστεί. Το μήνυμά μας στην κυβέρνηση είναι για μία φορά να καταλάβει πλέον τα αιτήματα, τα ανθρώπινα πλέον ζητήματα που έχουμε, γιατί όσον αφορά έχει να κάνει με βιοποριστικούς πλέον λόγους. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν την επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας στην προμνημονιών εποχή, την εφαρμογή και τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και μέτρα στήριξης για τους εποχικούς εργαζόμενους. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, από την υποβάθμιση των σχολών τουρισμού μέχρι και τις συνθήκες εργασίας. Η εργοδοτική παραβατικότητα το καλοκαίρι του 2021 χτύπησε κόκκινο. Τέτοιες καταστάσεις είχαμε να δούμε, μάλλον δεν τις είχαμε δει ούτε καν την εποχή των μνημονίων. Η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοπαλλήλων είχε πεδίο εφαρμογής περίπου στο 10% των επιχειρήσεων πανελληνίως. Δεν είμαστε άλλο διατεθειμένοι να πάμε σαν πρόβατα σε σφαγή τη νέα σεζόν. Δεν μπορούμε να ζούμε άλλο έτσι. Αυτό τόνισαν μεταξύ άλλων συνδικαλιστές στη διάρκεια παγκρίτιας σύσκεψης των πρωτοβάθμιων σωματείων ξενοδοχοϋπαλλήλων και επιστημισμού της Κρήτης και εκπροσώπων σωματείων της Ρόδου με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Επιστημισμού Τουρισμού.